Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νόμος πλέον το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που πέρασε με 159 ναι. Μία τριήμερη συζήτηση με ένταση, διαξευισμούς, σφοδρές κόντρες στη Βουλή και μία μαραθώνια διαδικασία συνέβησαν το πολιτικό σκηνικό. Από την άλλη, τα ζητήματα που δημιουργούνται είναι αρκετά, με την κοινωνία να αισθάνεται πως δεν ακούγεται η φωνή της. Φυσικά στην εξίσωση και τα θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα, με την κουβέντα για τα υπόγεια πάρκινγκ που μπορεί να γίνουν στην Καλαμάτα να ανοίγει. Και μέσα σε αυτά και οι αποκριές, που αρχίζουν να αποκτούν δυνατό ρυθμό με τις αρκετές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες. Και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Ένα εκρηκτικό κοκτέιλ χαμηλών μισθών και υψηλής ακρίβειας διαμορφώνεται στην αγορά με την κατάσταση να εμπνέει στοιχεία προβληματισμού. Ο κύριος Βραχνάς είναι αυτός την ώρα που τα διαθέσιμα των οικογενειών δεν επαρκούν για να βγει ο μήνας. Σημαντικό αγκάθι για την Ελλάδα παραμένει η εκρηκτική κατάσταση με την ακρίβεια. Χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης του πληθωρισμού για τρόφιμα, αλκοόλ, καπνό διαμορφώθηκε στο 7,1% για τον Ιανουάριο, κάτι που δείχνει ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαιτέρως δύσκολη. Μεγάλη ανησυχία προκαλούν τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό, ενώ ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν πως φέτος θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι αναμένει η κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας, 7 στους 10 Έλληνες αμείβονται με μισθό μικρότερο από 1.000 ευρώ καθαρά. Το 50% των εργαζομένων αμείβεται με κάτω από 861 ευρώ καθαρά, την ώρα που το μηνιαίο εκτιμόμενο κόστος στη χώρα μας για μια τετραμελή οικογένεια είναι 2.766 ευρώ χωρίς ενίκιο και για ένα άτομο 807,4 ευρώ χωρίς ενίκιο. Πρωταθλητές των ανατιμήσεων για την προηγούμενη χρονιά αναδεικνύονται τα απορριπαντικά και τα καθαριστικά, με τις αυξήσεις τιμών να φτάνουν το 11%. Ακολουθούν τα υλικά μαγειρικής με αυξήσεις τιμών 8,8% και τα σνακ με αυξήσεις 8%. Οι μικρότερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στα αλκοολούχα ποτά με 3,2%. Για τις τρεις μεγάλες κατηγορίες ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών, τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην αξία πωλήσεων το 2023 κατέγραψε η κατηγορία των ειδών νοικοκυριού. Στα συσκευασμένα τρόφιμα η αξία πωλήσεων αυξήθηκε κατά 9,3% και στα ίδια ατομικής υγιεινής και ομορφιάς 8,6%. Εν τω μεταξύ, οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται έως και κατά 240% στη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι. Η τιμή του προϊόντος επιβαρύνεται με κόστη μεταφοράς, συντήρησης και μεταπόλησης από έμπορο σε ενδιάμεσο μεταποιητή, σε χονδρέμπορο και στο συσκευαστήριο. Από την άλλη, όλη αυτή η αλυσίδα επιβαρύνει την τιμή του προϊόντος για τον καταναλωτή και δίνει ψίχουλα στον παραγωγό. Για τον αρακά, η τιμή στον παραγωγό είναι 46 λεπτά και φτάνει στο ράφι στα 4,81 ευρώ. Στις ντομάτες 80 λεπτά ο παραγωγός από 2 ευρώ έως και 3,39 ευρώ το κιλό η τιμή στο ράφι. Στα λεμόνια 35 λεπτά για τον παραγωγό και 1,25 ευρώ για τον καταναλωτή. Εκτείναξη και για το προϊόν της πατάτας που φεύγει από τον παραγωγό στα 45 λεπτά και φτάνει στο ράφι στο 1 ευρώ και 80 λεπτά. Μένουμε στα της αγοράς. Στο επίκεντρο των καταναλωτών είναι αυτή την περίοδο τα σαρακοστιανά είδη. Οι περισσότεροι κάνουν την απαραίτητη έρευνα, αναζητώντας καλύτερες τιμές με τους επαγγελματίες από την πλευρά τους να κάνουν το δικό τους αγώνα ή για να τις συγκρατήσουν σε λογικά επίπεδα. Το πρώτο τρίμερο της χρονιάς είναι σε λίγες ημέρες, καθώς η Καθαρά Δευτέρα φέτος πέφτει στις 18 Μαρτίου. Την τιμητική τους θα έχουν από εκεί και ύστερα τα σαρακοστιανά, με την αγωνία επαγγελματιών και καταναλωτών για τις τιμές τους να κορυφώνεται. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σταθερή τιμή και οι πληροφορίες γιατί παραλαμβάνουν τέλος της εβδομάδας μας λένε ότι οι τιμές είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Οπότε μέσα σε αυτό το γενικό χαμό των ανατιμήσεων πρέπει να είμαστε λίγο αισιόδοξοι γιατί βλέπουμε ότι οι τιμές κρατιούνται. Τώρα αν πάμε σε θέμα ακρίβειας ή όχι, προφανώς υπάρχουν πολλές εναλλακτικές σε θέμα φθηνών προτιμήσεων, όπως ο χαλβάς, τα λουκούμια, τα φιστίκια, ξύρι καρπί, που μπορούν να βρεις πάρα πολύ φθηνά και ποιοτικά πράγματα. Και φυσικά υπάρχουν τα πιο ακριβά, τα θαλασσινά, τα οποία εντάξει, πάντα είναι λίγο πιο τσιμπημένα. Οι τιμές σίγουρα θα είναι λίγο πιο ακριβές από πέρυσι, αλλά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανατίμηση που θα γίνει. Δηλαδή, περίπου όπως και συνήθως γίνεται αυτές τις ημέρες, 1 ευρώ αύξηση στο κάθε είδος 2. Και αυτό γιατί είναι αυξημένη η ζήτηση, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σε ό,τι αφορά στα θαλασσινά υπάρχουν πάντα και οικονομικές επιλογές. Το κακό είναι ότι υπάρχουν δισεύρετα προϊόντα πλέον σε αυτή την εποχή. Η σαρακοστή είναι μια περίοδος εξαγνίασης και του σώματος και του πνεύματος. Με τις ημέρες της σαρακοστής ενιστεύουμε, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε μια καλή υγιεινή διατροφή. Το ψάρι και, και οι γαρίδες και τα μαλάκια είναι μια καλή υγιεινή διατροφή. Υπάρχει το οικονομικό, το καλό, το φρέσκο, το ψάρι, το ποιοτικό, το οποίο είναι καλό, είναι υγιεινό
Και πάνω απ' όλα αυτό που λέμε είναι οικονομικό για μια οικογένεια. Η σαρδελίτσα είναι οικονομική. Ο γάβρος είναι οικονομικός. Η γοπίτσα είναι οικονομική. Η σαραβάνη που είναι πλούσια για να κάνουν μια πολύ καλή σούπα είναι οικονομικά ψάρια. Στα μαλάκια, τα θράψαλα και τα μοσχοκτάποδα είναι οικονομικά. Δεν είναι το ακριβό το καλαμάρι το 15 και το 16 ευρώ της κλίμακας. Είναι της κλίμακας των 5, 6, 7 ευρώ το μάξιμο θα φτάσει τώρα αυτές τις μέρες. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και που λέει η ψυχή του και η συνείδησή του. Έστω και επιλέγοντας τα άκρως απαραίτητα ή τα πιο οικονομικά. Ο κόσμος γενικότερα πάει πολύ διστακτικά, όπως σε όλα τα προϊόντα. Περάσαν οι εποχές που λέγαμε βάλε ένα κομμάτι και όσο βγει, πάμε μετρώντας όλοι. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και επειδή οι ανατιμήσεις κυριαρχούν και οι επαγγελματίες θα ήθελαν περισσότερους ελέγχους στις μεγάλες εταιρείες. Στο βωμό της ανεξάρτητης αγοράς υποτίθεται ότι δεν μπορούν να ελέγξουν την αγορά με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτή την σκροκέδη που υπάρχει κυρίως στα μεγάλα κεφάλαια. Αυτό δυστυχώς πέφτει σε εμάς όλους τους μικρότερους, είτε στις επιχειρηματίες είτε στους καταναλωτές. Δυστυχώς τα χέρια μας εμάς είναι δεμένα. Εμείς πάντα προσπαθούμε να δουλέψουμε ένα ποσοστό κέρδος 10-15% για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να επιζήσουμε μέσα στην αγορά αυτή και ακολουθούμε τις τιμές των μεγάλων. Η ακρίβεια υπάρχει αυτή τη στιγμή, το πετρέλαιο για τα καΐκια σίγουρα είναι ακριβότερο, δεν υπάρχουν ίδιες ευκολίες που υπήρχαν άλλες εποχές, τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί, έχουν αλλάξει, έχουν σκληρύνει κατά μία έννοια, οπότε και τα περιθώρια αύξησης κέρδους και όλα αυτά είναι σχετικά. Πήραμε στη γεύση για το τι ακριβώς συμβαίνει με τους χαμηλούς μισθούς, την υψηλή ακρίβεια και είναι μαζί μας στις 30. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για να πούμε περισσότερα, γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή ότι καταγράφονται μία σειρά από τιμές που καίνε κυριολεκτικά. Που καίνε, τσουρουφλίζουν σε βαθμό πολύ έντονο, κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά και βλέπουμε αυξήσεις το τελευταίο διάστημα παρά τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί να παρατηρούνται σε μία σειρά από προϊόντα βασικά. Στις προϊόντα τα οποία μπαίνουν στο καλάθι της νοικοκυράς σε καθημερινή βάση. Έχουμε ετοιμάσει και τις σχετικές κάρτες μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε πληθωρισμό στο 2,9, αλλά ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι στο 6,7. Έτσι. Αποκλιμάκωσε το πληθωρισμό, έτσι. Μειώνει ο πληθωρισμός και στα τρόφιμα αυξάνει. Ναι. Και έχουμε λοιπόν αλεύρι ενός κιλού για όλες τις χρήσεις, το οποίο από 1,29 έχει πάει στο 1,70. Είναι μια αισθητή διαφορά. Από χυμό πορτοκαλιού των 2,60 ευρώ στα 3,28 για το 1 λίτρο, μιλάμε έτσι. Το ρύζι των 500 γραμμαρίων, το οποίο έχει πολύ μικρότερη διαφορά συγκριτικά με τα άλλα δύο προϊόντα, αλλά και αυτό έχει μία αύξηση. 2,5 στο 2,19. Ελαιόλαδο συν 63%. Μεταλλικό νερό 13,8 οι αυξήσεις καταγράφονται. Στο σύνολο, φρούτα, στο σύνολο, βεβαίως στο σύνολο μιλάμε. Τα φρούτα 2,3%, τα ψάρια στο 9,7% και τα κρέατα ακριβότερα κατά 4,8%. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύονται έτσι κι αλλιώς και είναι δυσίωνες και οι προβλέψεις ότι έχουν να κάνουν με το Σαρακοστιανό. Εκεί που μάλλον θα το δούμε ακριβότερο κατά περίπου 10% φέτος σε σχέση με πέρσι. Οπότε ο προβληματισμός υπάρχει. Τα προβλήματα διαιωνίζονται, οι καταναλωτές βρίσκονται σε ένα φαύλο κύκλο. Σίγουρα τα μέτρα έχουν έρθει, αλλά δεν τα έχουν δει επί της ουσίας να τους ανακουφίζουν και να τους δίνουν μια ελπίδα, γιατί όπως είπες, οι μισθοί είναι χαμηλοί, τα προβλήματα παραμένουν, οι οικογένειες έχουν ανάγκες, οι ανάγκες συνεχώς μεγαλώνουν, ο μήνας δεν βγαίνει. Το ξέρουμε όλοι το, άσφαιρα το πρόβλημα. Άσφαιρα τα μέτρα, κάπως έτσι θα το χαρακτηρίζαμε. Ναι. Θα τα πούμε και αργότερα. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, νόμος του κράτους είναι η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Η κυβέρνηση, παρά τη φθορά, περνά κομβικά νομοσχέδια, ωστόσο στην κοινωνία δημιουργούνται ζητήματα για το ποιος ακούει τους πολίτες. Η κατάσταση αφήνει αρκετά ζητήματα με ερωτηματικό στην πορεία προς ευρωεκλογές, καθώς μετά η πρόταση που έρχεται ως αντιστάθμισμα στη Νέα Δημοκρατία έχει μόνο κενό. Με την πίεση των κοινωνικών θεμάτων που έχουν ανοίξει να είναι μεγάλη, από τη μία καταγράφεται η δημοσκοπική φθορά της κυβέρνησης. Από την άλλη, ωστόσο, κερδίζει έδαφος το τίποτε και ο κανένας. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις τώρα δείχνουν πολύ πεσμένο, αλλά βλέπει να ανεβαίνει κανένας άλλος. Ναι. Κυβερνητικού ρίσκου, θα λέγαω πάρα απ' όλα. Αυτό με τα κρατικά πανεπιστήμια είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Τα παιδιά τα οποία φωνάζουν έξω από τη Βουλή, εκτιμώ ότι έχουν δίκιο. Αλλά τι να γίνει, η παγκοσμιοποίηση έφερε αυτά τα πράγματα. Και ένα κορυφαίο θέμα στην ατζέντα ήταν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτό επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί διαφορετικά στην όλη επικαιρότητα. Στην Κύπρο, το βλέπουμε τι γίνεται στην Κύπρο. Παγκοσμιοποιείται ήδη από τη, εδώ από τη Μεσσηνία, πώς είναι στην Κύπρο. Από όλη την Πελοπόννησο που μας βλέπει τώρα, πώς έχουν πάει στην Κύπρο, που τους βοηθάει, που είναι και η γλώσσα ελληνική. Αλλά και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και σε όλα τα μέρη και οι πιο πλούσιοι,
Όπως ήταν ο κ. Μητσοτάκης, όπως είναι κάποιοι άλλοι. Κύριος Κασελάκης, ο κ. Κασελάκης έχει έρθει από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο κ. Κασελάκης έχει έρθει από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και αυτά που λέει τώρα νομίζω ότι είναι παραμύθια της Καλλιμάκης. Είπε ο κ. Κουτσούμπας και θύχτηκαν όλοι. Ρε τα παιδιά, κοκκινήσανε ρε. Σιγάρε, σιγάρε που κοκκινήσατε όλοι. Το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό και οι πολίτες μοιάζουν να αναζητούν σε ένα μεγάλο ποσοστό πολιτική στέγη. Είναι κυρίαρχος ο Μητσοτάκης, παρόλο που έχει πέσει η βλέψη δημοσκόπηση χτες του Α που έκανε η τέτοια. Ήταν 24% η Νέα Δημοκρατία. Με την αναγωγή λέει και κάτι τέτοιο. Και το πήγαν εκεί και το ένα και το άλλο και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος ψάχνει για νέα στέγη η οποία δεν την έχει. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή είναι η δύναμη του κ. Μητσοτάκη που του διέλυσε όλου. Είναι τόσο δυνατό ο κ. Μητσοτάκης που διέλυσε όλο το πολιτικό σύστημα, ή είναι καθαρά θέμα τύχης. Του έκατσε ο Κασελάκης σε μια πλευρά, δεν ξέρω τι έκατσε ο Ανδρουλάκης με αυτά τα πράγματα που κάνω, γιατί βλέπουμε και στο Πασόκ υπάρχει και εκεί διχογνωμία. Μεγάλη γκρίνια. Βλέπουμε ότι υπάρχει γκρίνια με τον κύριο Ανδρουλάκη και γκρίνια από τον Οδυσσέα τον Κωνσταντινόπουλο, από την πληροφορούμε και γκρίνια από την κυρία Γιανακοπούλου. Που δεν παίρνει ξεκάθαρες θέσεις. Δεν πήρε ούτε για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια, ούτε για για αυτά τα πράγματα τα οποία για τα πανεπιστήμια λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο αλλιώτικα. Η πολιτική στέγη του κόσμου οδηγείται πιο πολύ σε ανθρώπους οι οποίοι θα το εξασφαλίσουν, δηλαδή σε ένα θέμα, σε ένα κόμμα, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, πού θα είναι αυτό, αριστερά, δεξιά, τι θα είναι, το οποίο θα το εξασφαλίσουν την ασφάλειά του πρώτα απ' όλα για το σπίτι του, την ασφάλειά του για το σπίτι του, ξαναλέω, και στο να επιβιώσει. Από την άλλη, μετά από μία εβδομάδα και μετά τις σοκαριστικές αναφορές Τσίπρα και Κοντονή, η υπόθεση Νοβάρτης μιας να άγγιξε τη Νέα Δημοκρατία για να καταγγείλει τα όσα έχουν γίνει, αλλά πάλι με στρογγυλό τρόπο. Εδώ κόντεψε να βγει ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσει αυτή την υπόθεση. Να καταδικάσει την Νοβάρτη. Για να βγει ο κύριος Μητσοτάκης, για να βγει ο κύριος Μαρινάκης, για να καλύψει αυτή την αυτή. Πραγματικά είναι προς μεγάλη έκπληξη όλων που μετά από τόσες μέρες βγήκε η Νέα Δημοκρατία και τι είπε, φιου. Ναι, λίγο απ' όλα, λίγο απ' τα άλλα, είπε κοινοκή και τέτοια και τελικά ήταν η μεγαλύτερη πολιτική σκευωρία από τη σύσταση του ελληνικού κράτους αυτό το πράγμα. Και δεν λέει τίποτα Νέα Δημοκρατία. Δεν αναφέρεται καν τον κύριο Τσίπρα, δεν αναφέρεται καν. Δηλαδή σήμερα αναγκάστηκε τι να πει. Αφού το είπε και ο κύριο Σκούλογλου, σήμερα το έχουν πει όλοι, ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε πει την υπόθεση θα την πάω κάτω-κάτω. Επειδή προσωπικά είχα την τιμή και την ευτυχία, έχω την τιμή και την ευτυχία να ξέρω τον πρώην Πρωθυπουργό, αρκετά καλά. Εκτιμώ ότι θα έχουμε εξελίξει αυτό το θέμα. Γιατί ό,τι λέει ο Σαμαράς, ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα, το οποίο τον έχει πικράνει πάρα πολύ και δεν έχει μιλήσει κανένα. Και πικράνει βέβαια και όλη την Ελλάδα, έτσι. Εντάξει. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Για θέματα αξιοπρέπειας. Ναι, για θέματα αξιοπρέπειας. Αυτά νομίζω ότι δεν θα μείνει έτσι. Και σου λέω ξανά, επειδή τον ξέρω καλά, η υπόθεση θα πάει, θα προχωρήσει, δεν πρόκειται να μείνει εκεί που πάνε να την κάνουν, να την κουκουλώσουν και τον μπερδεύει το θέμα σήμερα ο κ. Μαρινάκης με τις τηλεοπτικές άδειες. Λες και θα πει τις τηλεοπτικές άδειες και θα του πούνε οι μεγαλοκαναλάρχες, μπράβο κ. Μαρινάκη, θα σε βγάλουμε κανένα δύο παράθυρα ακόμα. Ρε τι είναι αυτά τα πράγματα. Ρε που ζούμε, που λέει και ο Άγιος Αυλονίτης. Ρε που ζούμε. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, θα μείνουμε στην προέκταση του σχολιασμού στην τηλεόραση Best, στο επίκεντρο για τα τοπικά θέματα και εκείνο που ανάγεται ως μείζον πρόβλημα για την καθημερινότητα της Καλαμάτας και έχει να κάνει με το πάρκινγκ. Μία σειρά από προτάσεις προωθούνται από τη Δημοτική Αρχή με αναφορά στον χώρο δυτικά του Μεγάλου Χορού αλλά και μπροστά από το διοικητήριο. Έργο που παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό, σημεία ωστόσο που μπορεί να δημιουργηθούν τα υπόγεια πάρκινγκ. Το πρόβλημα αναγνωρίζεται και είναι σημαντικό για την πόλη της Καλαμάτας και βρίσκει αναφορά στην στάθμευση. Πείτε μας λοιπόν τι θα γίνει με τους κατοίκους του κέντρου. Οι άνθρωποι είναι στα όρια τους. Τι θα γίνει με τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Τι μέτρα θα ληφθούν για τους επαγγελματίες του κέντρου. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς αναζητάμε τη λύση. Για αγαπητή μου κυρία Κούβαλα, καλά είπε αυτό το πράγμα που λέει όλος ο κόσμος και αυτό το πράγμα το οποίο το φωνάζουμε και το λέμε και εμείς από τη συνέχεια. Σημασία έχει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να κάνει. Πρέπει να ρωτήσει πρώτα τον κύριο Τζαμουράνη, ο οποίο ήταν μαζί με τον κύριο Νίκα, οι οποίοι σχεδιάσαν την πόλη στα 15 χρόνια και δεν αφήσαν ούτε ένα πάρκινγκ. Αυτό πρέπει να το δει. Ο κύριο Τζαμουράνη πρέπει να τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Και ο κύριο Τζαμουράνη πρέπει να μιλήσει συγκεκριμένα τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί όπω ξέρει την πόλη, ο κύριο Τζαμουράνη δεν ξέρει κανένα. Ο ειδικό χώρο στάθμευση θα γίνει στη νέα είσοδο τη πόλη που θα λειτουργεί ω περιφερειακό πάρκινγκ. Επίση αποφασίστηκε η αγορά δημοτικού ηλεκτροκίνητου λεωφορείου.
για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου από τον περιφερειακό σταθμό προς το αστικό κέντρο. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι πως κατατέθηκε χτες πρόταση στην περιφέρεια για χρηματοδότηση της ορίμανσης μελετών για την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ στο χώρο δυτικά του Μεγάλου Χορού, προϋπολογισμού μελετών 200.000 ευρώ. Η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι να προτείνουμε στον Περιφερειάρχη να δημιουργηθεί από την περιφέρεια, είναι μια ιδανική ευκαιρία, ένα υπόγειο πάρκινγκ με παράλληλη ανάπλαση της πλατείας στην πλατεία Διοικητηρίου. Η διαχείριση λοιπόν του υπαίθριου χώρου στη Νέα Είσοδο και η προοπτική που ανοίγει για τα υπόγεια πάρκινγκ δυτικά του Μεγάλου Χορού, αλλά και μπροστά από το Διοικητήριο, μπορεί να δώσει λύσεις. Μια πρόταση η οποία μας εκπλήσει όλους και μπράβο του, σαν νέος επιστήμονας, σαν νέος άνθρωπος. Γι' αυτό και είχα πει ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποιες ιδέες και έτσι. Το θέμα να είναι και γρήγορες ιδέες, έτσι. Λοιπόν, αυτό το θέμα το οποίο είπε και θα πρέπει να δουν όλοι, ξεκινάω από εδώ, από την Νέα Είσοδο. Την Νέα Είσοδο είναι δίπλα στο μετρό. Είναι ένα πάρκινγκ, είναι ένα οικόπεδο εδώ πέρα 12 στρέμματα, το οποίο θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα ένα πάρκινγκ για το Δήμο. Να το πάρει ο Δήμος, δεν ξέρω, να βρουν κάποια τιμή, δεν ξέρω τι ζητάνε εκεί πέρα, τι κάνουν. Να μπορεί να το πάρει ο Δήμος και να εξυπηρετήσει όλο τον κόσμο που μπαίνει μέσα στην Καλαμάτα. Δεύτερον, αυτό που λέει τώρα ο κ. Κουτραφούρης που είπε, βέβαια αυτό το πράγμα δεν έχει ξανακουστεί. Ξανακούγεται πίσω από το Μέγαρο Χορού που είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Είναι ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο το οποίο παρκάρουν στη μεγάλη πολυκατοικία εκεί που είναι. Θα μπορούσε να γίνει όπως, δεν ξέρω, υπόγειο, βέβαια θα μπορούσε να γίνει τρία υπόγεια, τέσσερα, δύο, δεν ξέρω, το οποίο με μία μελέτη να μας πει πόσες θέσεις έχει. Και εκεί είναι πολύ δυνατό αυτό το σημείο. Και το μεγαλύτερο απ' όλα είναι αυτό το οποίο μπροστά, το έχουμε ξαναπεί. Το οποίο ήταν να το κάνει η Πανετεχνική, το είχε ετοιμάσει ο Κουτσούλης μαζί με τον Κυριακόπλο τότε, το είχαν ετοιμάσει όπως και το πάρκινγκ στο λιμάνι, το οποίο τα σταμάτησε ο Νίκας. Αυτό γιατί δεν το λέτε, κυρία. Να μας το πει ο κύριος Τζαμουράνης, που το ξέρει πολύ καλά. Κύριε Τζαμουράνη, πέστε και έτσι, κυρία Κούβελα. Το πάρκινγκ μπροστά από την περιφέρεια το σταμάτησε ο Νίκας, δεν το σταμάτησε. Το ξεχνάμε. Το είχε έτοιμο ο Κουτσούλης. Το είχε έτοιμο ο Κουτσούλης να το πάρουμε με την Πανετεχνική τότε. Και οι συζητήσεις είχαν προχωρήσει όλες. Και οι συζητήσεις όλες και να γίνει και το πάρκινγκ τότε στο ΝΟΚ. Mm-hmm. Πάλι και αυτό θυμάμαι τον Κυριακόπλο και τον Κουτσούλη που μιλούσαν γι' αυτό. Τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Και στην εξίσωση πάντα και η κουβέντα συνδυαστικά με τα όσα συμβαίνουν για την αναβάθμιση του διοικητηρίου. Βέβαια και πρέπει να γίνει μπροστά από εκείνο το πράγμα να δω τι θα κάνουν με εκείνο εκεί τελικά. Γιατί λέει η κυρία Κούβελα, δεν βλέπω να τελειώνει γρήγορα. Βέβαια δεν βλέπω να τελειώνει γρήγορα. Όταν τα λέμε εμείς, δεν θα τα πείτε όπως τα λέμε εμείς, γιατί μας τα λέει και μας ο κόσμος. Και τα ποντίκια εκεί πέρα έχουν φτάσει στον τρίτο όροφο των πολυκατοικιών. Δίπλα από την περιφέρεια, από αυτό το κτίριο της περιφέρειας. Και αν θα δώσει ο πτωχός 20 εκατομμύρια που θέλουν για να φτιάξει γραφεία, για να μένουν εκεί πέρα και να κάνουν φόλτες. Να έχει ο κάθε αντιπεριφερειακός έχει 10 γραφεία, ο άλλος άλλα 5 γραφεία, ο άλλος άλλα 3 γραφεία, είναι άξιος στίχης του. Άμα πτωχός πάει να κάνει αυτά πράγματα. Βέβαια πρέπει να πιέσετε και να βρεθούν λεφτά ή δεν ξέρω αν το δώσει σε κάποια εταιρεία με ΣΔΙΤ κάτι να κάνει εκεί πέρα, να πάρει κάποιο ενίκιο και έτσι, και να προβλεφτεί να φτιαχτεί ένα μεγάλο πάρκινγκ μπροστά που έχει τόσο χώρο, πολύ μεγάλο πάρκινγκ, ας ξυλώσει ξανά την αριστομένη που πονίκας και δεν βάλει μόνο τα πλακάκια πάνω, μόνο πλακάκια παρέδωσε, δεν παρέδωσε τίποτα άλλο, ούτε μία θέση μπάρκινγκ, ούτε μία, 15 χρόνια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να μπορέσει να σάνει η πόλη. Να δούμε εμείς τώρα τα υπόλοιπα και να περάσουμε στην έκτη σύνδεση. Μας έχουμε τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Ξενοδοχών Μεσσηνίας, τον κύριο Δημήτρη Πατριαρχία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος αυτή. Πέρα από το γεγονός ότι γίνονται πάρα πολλά στο πεδίο των εκθέσεων, που σημαίνει στο πεδίο της προσέλκυσης προορισμών, είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος κυρίαρχα γιατί υπάρχουν και οι απόκριες στην εξίσωση και 25η Μαρτίου και προφανώς προσδοκούμε να υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα για την περιοχή μας. Αν τα μηνύματα είναι καλά μέχρι τώρα. Τα μηνύματα από ό,τι φαίνεται είναι καλά μέχρι στιγμής. Υπάρχει μια καλή ροή προκρατήσεων, κυρίως για τη θερινή περίοδο. Λίγο πιο χλιαρή είναι η κατάσταση για τις απόκριες και για την 25η Μαρτίου. Αν και βέβαια, επειδή συνήθως οι επισκέπτες της περιοχής μας αυτές τις ημερομηνίες είναι κυρίως Έλληνες, είναι και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Θα το αποφασίσουν τελευταία στιγμή, θα δουν ας πούμε πώς είναι ο καιρός, πώς πάνε με τις αδειώσεις κτλ. Ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν. Θεωρώ όμως ότι θα υπάρξει μια κινητικότητα στην περιοχή.
Το ελπίζουμε, φαντάζομαι, γιατί έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και προσδοκούμε, φαντάζομαι, να είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με πέρυσι, κύριε Πατριαρχία. Και από την έκθεση του Βερολίνου, από ό,τι φαίνεται, είναι ευχάριστα τα μηνύματα για την Ελλάδα. Τώρα, το πόσο θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία, αυτό μένει να το δούμε. Γιατί το να προσελκύουμε θέλει και ενέργειες. Να γίνουν εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε Πελοπόννησο, να δείξουμε Μεσσηνία και να φέρουμε εδώ, να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα στην περιοχή. Το είπαμε και προχθές στην ITB. Πάντως η Πελοπόννησος δεν είχε στοχευμένη παρουσία, κάτι που θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί από πέρυσι, θα λέει κανείς, για να έχουμε το δικό μας μερίδιο. Ελπίζουμε πάντως ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα, γιατί αγορές έχουμε. Αγορές έχουμε, χάθηκε το παράθυρο ευκαιρίας για το Βερολίνο. Δεν ξέρω τι θα γίνει και με του Λονδίνου, η οποία είναι κάποια στιγμή στις αρχές Νοεμβρίου. Θα ήταν καλό αν μπορούσαμε να έχουμε μια κάποια παρουσία και εκεί. Από την άλλη, το ζήτημα των υποδομών είναι πάντα εκείνο που μας πληγώνει, παρά τις προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι του τουρισμού. Ακριβώς, ναι. Το ζήτημα των υποδομών νομίζω αναφέρεται στο αεροδρόμιο. Προφανώς, γιατί είναι και η βασική πύλη, θα λέει κανείς, και για τη Μεσσηνία αλλά και για την Πελοπόννησο. Είναι πύλη εισόδου, είναι κρίσιμη υποδομή, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει ως Ένωση Ξενοδόχων, και κοντά σε αυτό αρκετοί άλλοι του επιχειρηματικού κόσμου άνθρωποι έχουν τονίσει ότι ναι, κάτι πρέπει να γίνει με το αεροδρόμιο ώστε να προχωρήσει σε υποδομές για να μπορέσει, αν μη τι άλλο, να λειτουργεί σε μια καλύτερη κατάσταση από αυτή που λειτουργεί. Κύριε Πατριαρχία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε στο χώρο της υγείας. Ξεκινούν τα απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία με την επιβάρυνση των ασθενών να κυμαίνεται ανάλογα με την επέμβαση. Από 300 έως 2.000 ευρώ. Ο Αδωνής Γεωργιάδης υπεραμείνει του μέτρου αυτού. Όμως οι γιατροί κάνουν λόγο για γιατρούς δύο ταχυτήτων και υποβάθμιση δημόσιας υγείας. Θέμα ημερών είναι πια η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων, με τον ιατρικό κόσμο να μιλά για γιατρούς δύο ταχυτήτων. Ο θεσμός των απογευματινών χειρουργείων έρχεται ως συνέχεια των απογευματινών ιατρών και έχει στόχο να δώσει παράπλευρες, αν θέλετε, αποδοχές στους γιατρούς που θα δεχτούν να ενταχθούν σε αυτό το θεσμό, και αυτό δημιουργεί πλέον δύο ταχυτήτων γιατρούς. Οι γιατροί που είναι οι προνομιούχοι και κυρίως οι γιατροί του χειρουργικού τομέα και οι γιατροί των εργαστηριακών τομέων και του παθολογικού τομέα όλων των ειδικοτήτων, που είναι υποχρεωμένοι να ζουν από το μισθό τους. Και αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση πλέον, έχοντας διαχωρίσει τους γιατρούς στα δύο, έχοντας κομματιάσει το ιατρικό σώμα στα δύο, έτσι αδιαφορεί στο αίτημα για την χορήγηση καλύτερων μισθών. Μεταξύ των άλλων, οι υγειονομικοί κάνουν λόγο και για περαιτέρω αποδυνάμωση της δημόσιας τριτοβάθμιας υγείας, που ήδη αντιμετωπίζει εξαιρετικά προβλήματα. Σύμφωνα με τον νόμο περί απογευματινών ιατρείων, απαγορεύεται οι γιατροί που είναι ενταγμένοι σε απογευματινά ιατρία ή χειρουργία σήμερα, δεν θα μπορούν να κάνουν και πρωινά χειρουργία, ή τουλάχιστον δεν θα μπορούν να είναι στη λίστα εφημερίας των γιατρών. Δεν μπορούν να είναι εφημερία, τους απαγορεύεται. Άρα θα έχουμε και μία διαταραχή σημαντική και αναδιάταξη του προγράμματος εφημεριών των γιατρών. Γιατί αν κάποιοι γιατροί του χειρουργικού τομέα θέλουν να έχουν απογευματινά χειρουργία, ενδεχομένως δεν θα μπορούν να μπαίνουν στο σύστημα εφημερίας όλο το μήνα. Άρα εδώ θα έχουμε επιβάρυνση και φόρτωμα των εφημεριών στους υπόλοιπους γιατρούς. Ερχόμαστε στο πνεύμα των ημερών. Την επίσημη έναρξη του 164ου Καρναβαλιού κήρυξε χθες το βράδυ ο Δήμαρχος Μεσσηνής Γιώργος Αθανασόπουλος. Για πρώτη φορά, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε η Καρναβαλάδα με νυχτερινή παρέλαση των καρναβαλικών πληρωμάτων, ενώ μικροί και μεγάλοι ξεφάντωσαν σε αποκριάτικους ρυθμούς. Την επίσημη έναρξη του 164ου Καρναβαλιού της Μεσσήνης κήρυξε χθες το βράδυ ο Δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, παρουσιάζοντας και τη Βασίλισσα του φετινού Καρναβαλιού. 164ο Καρναβάλι γιορτάζουμε αυτές τις μέρες. Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό γεγονός για τον τόπο μας. Είναι βαθιά ριζωμένο μέσα μας. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Έχουμε πάρει το νήμα του Καρναβαλιού στα χέρια μας και έχουμε μεγάλη υποχρέωση να το μεταφέρουμε στους νέους και στις επόμενες γενιές. Σήμερα κηρύσουμε την έναρξη του 164ου Καρναβαλιού μαζί με τη Βασίλισσα. Εύχομαι σε όλους να έχουμε ένα καλό καρναβάλι,
με πολύ χορό, διασκέδαση και χαμόγελα από όλους. Βασίλισσα, είμαστε έτοιμοι να κηρύξουμε την έναρξη του 164ου καναβαλιού. Ξεκινάμε, το καναβάλι ξεκίνησε! Για πρώτη φορά φέτος έγινε η καρναβαλάδα στην κεντρική πλατεία της Μεσσίνης, όπου όλα τα καρναβαλικά πληρώματα πραγματοποίησαν τη νυχτερινή παρέλαση, ενώ μικροί και μεγάλοι ξεφάντωσαν σε αποκριάτικους ρυθμούς. Με περίσσια αποκριάτικη διάθεση, μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν σήμερα το πρωί στην ποδηλατάδα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 11ου Καλαματιανού Καρναβαλιού. Η κίνηση έγινε από την πλωτεία της πόλης με προορισμό το λιμάνι και διάφορες δράσεις που είχαν προγραμματιστεί για τα μικρά παιδιά. Η Μεσσηνία συνεχίζει να ζει στους ρυθμούς του καρναβαλιού, στην ιστορία του οποίου καταγράφονται δεκάδες εκδηλώσεις και με το διάβα του χρόνου προστίθονται περισσότερες, όπως η αποκριάτικη ποδηλατάδα που έγινε το πρωί του Σαββάτου στην πόλη της Καλαμάτας. 11ο Καλαματιανό Καρναβάλι λοιπόν, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, έτσι και σήμερα εδώ Σάββατο πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, γέμισε η πλατεία μας χαρά, χαμόγελα, όμορφες στιγμές και χαρούμενες έτσι εικόνες. Και η ποδηλατάδα αυτή ξεκινά τώρα για να φτάσει στο λιμάνι. Είπαμε, το καραβάλι φέτος είναι στο κέντρο, είναι στην παραλία, είναι στις γειτονιές, είναι σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας. Συγχαρητήρια στα παιδιά για τη μεγάλη προσπάθεια, συγχαρητήρια στον Παναγιώτη και σε όλους τους εθελοντές που δουλεύουν σκληρά για να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία το Καλαματιανό Καναβάλι και φέτος. Σήμερα λοιπόν έχουμε την αποκριάτικη καναβαλική μας ποδηλατάδα. Ξεκινάμε σε πολύ πολύ λίγο το πνευματικό κέντρο από εδώ με κατάληξη την Προκυμαία, όπου θα έχουμε παιχνίδια από την ομάδα των παιχνιδιών και τους προσκόπους της πόλης μας και θεατρικό παιχνίδι από την αγαπημένη μας Ελένη Λιάσκα, με μουσική συνοδεία από τον καλαματιανό DJ, τον κύριο Νταγιόπουλο, τον Junior Dag, όπως τον ξέρουμε εμείς. Με ποδήλατα στολισμένα στα χρώματα του καρναβαλιού, στολές και περίσσια διάθεση, δεκάδες μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στην αποκριάτικη ποδηλατάδα που εκκίνησε από την κεντρική πλατεία της πόλης με προορισμό την Προκυμαία του λιμανιού. Εκεί η ομάδα παιχνιδιών είχε προετοιμάσει θεατρικά παιχνίδια και μια σειρά από άλλες δράσεις για τα μικρά παιδιά. Οι εκδηλώσεις δεν τελειώνουν εδώ, αλλά συνεχίζουν να εξελίσσονται σε κάθε γωνιά της πόλης και στις κοινότητες του Δήμου. Το πρόγραμμα είναι πλούσιο, είναι γεμάτο. Αύριο έχουμε το γαϊτανάκι μας. Επίσης, θα προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει στις αποκριάτικες εκδηλώσεις της πόλης. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Δήμαρχο και τον Δήμο Καλαμάτας, την Φάρις και τον πρόεδρό της, τον κύριο Κριτσοτάκη, τους μεγάλους χορηγούς, τον κύριο Σάμι και τον κύριο Σπουργίτη και φυσικά όλους τους χορηγούς και τους υποστηρικτές, τους εθελοντές μας, εννοείται. Και εννοείται το μεγαλύτερο ευχαριστώ πηγαίνει στους καρναβαλιστές, γιατί καρναβάλι χωρίς καρναβαλιστές δεν γίνεται. Πάμε ξανά στο μέτωπο της αγοράς. Οι εκπτώσεις τελείωσαν, η αποκριά και οι προσφορές ξεκίνησαν. Τα εμπορικά καταστήματα που τον Φεβρουάριο κινήθηκαν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα συνεχίζουν την προσπάθειά τους να δελεάσουν τους καταναλωτές με προϊόντα σε ακόμη χαμηλότερες τιμές. Παράλληλα, προσμένουν τις εκδηλώσεις αποκριάς για επιπλέον τόνος της αγοράς. Διαδεχόμενες μια πολύ καλή εορταστική περίοδο, οι χειμερινές εκπτώσεις που τελείωσαν με την έλευση του Μαρτίου άφησαν πίσω τους συγκρατημένα χαμόγελα. Με την ακρίβεια σε βασικά είδη κατανάλωσης να επηρεάζει τις αγορές σε προϊόντα ένδυσης και υπόδησης, οι επιδόσεις του Φεβρουαρίου κινήθηκαν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Κινήθηκαν στα περσινά επίπεδα μετά από μια πολύ καλή εορταστική περίοδο. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί τόσο δυνατά και η εκπτωτική περίοδος. Βέβαια, είχε ενδιαφέρον, είχε η πόλη μας πάρα πολύ καλές τιμές, μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Έτσι, ο κόσμος τίμησε και την τοπική αγορά
και μπορούμε να πω ότι είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Περισσότερο όλοι γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια ότι οι αγορές είναι πιο έντονες στα είδη πρώτης ανάγκης, στα καθημερινά ρούχα που έχουμε όλοι μας ανάγκη να φοράμε καθημερινά και λιγότερο ένδυση, υπόδηση ή οτιδήποτε άλλο έχει το λιανεμπόριο για κάποια γεγονότα, για κάποια γάμους, βαφτίσεις, οι οποίες δεν είναι και τόσο έντονες το χειμώνα. Οι εκπτώσεις τελείωσαν, αλλά οι προσφορές ξεκίνησαν και έτσι οι καταναλωτές θα βρουν σε πολλά εμπορικά καταστήματα προϊόντα σε ακόμη χαμηλότερες τιμές. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν προσφορές μέσα στα καταστήματα, οι εκπτώσεις τελείωσαν, αλλά θα μπορούν να προμηθευτεί ο κόσμος και τα καινούργια προϊόντα, τα ανοιξάτικα. Το απόθεμα των προϊόντων της χειμερινής περίοδου διαδέχεται εκείνο της άνοιξης, με αρκετά είδη να βρίσκονται ήδη στις βιτρίνες των καταστημάτων. Τώρα στα καταστήματα συνυπάρχουν και τα ανοιξάτικα καλοκαιρινά προϊόντα, αλλά και ό,τι έχει μείνει από τα χειμερινά, από αυτά τα λίγα. Και όσο ο καιρός μας το επιτρέπει, σιγά σιγά θέλουμε να ζεστάνει. Περιμένουμε και εμείς οι έμποροι καλύτερες μέρες, να αναβεί λίγο η θερμοκρασία, θα υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα καινούργια προϊόντα. Η περίοδος της αποκριάς είναι μια ακόμη σημαντική ένεση για την αγορά της Τρίπολης, με τους επαγγελματίες να προσδοκούν μεγάλη επισκεψιμότητα, η οποία θα έχει αντίκτυπο και στο δικό τους τζίρο. Σίγουρα ό,τι γίνεται στην πόλη μας είναι πολύ θετικό, ότι δυναμώνει την επισκεψιμότητα στην πόλη μας, γιατί έχουμε και επισκέπτες και από τους γύρω νομούς, και από τις γύρω πόλεις και από τα χωριά της Αρκαδίας έρχονται στην πόλη μας για να δουν αυτό το δήμερο των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Σίγουρα, ειδικά όσοι έρχονται από το πρωί και τα καταστήματα για αγορά μας είναι ανοιχτή, είναι πολύ θετικό και για τα καταστήματα της πόλης μας. Μία πολύ σημαντική συμφωνία που αξιοποιεί την δυναμική του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην περιοχή της Αρκαδίας υπεγράφει με το Δήμο Τρίπολης. Με αντικείμενο έρευνας και μελέτης στη δημόσια επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης, θα προταθούν σχέδια βελτίωσης που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της. Μελέτη και έρευνα για την λειτουργία και την αποδοτικότητα της Δημόσιας Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης Τρίπολης θα πραγματοποιήσει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το Δήμο Τρίπολης. Η οποία μελέτη θα αξιολογήσει κατά πόσο οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑΤ, το διοικητικό και το τεχνικό προσωπικό, εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό πρότυπο δημόσιας διοίκησης και παροχής υπηρεσιών, και αν δεν το εφαρμόζουν, αν προκύψει από τη μελέτη που θα κάνει ο καθηγητής, θα ακολουθήσουν και προτάσεις από την πλευρά του κυρίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έτσι ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να βελτιωθούν και να πλησιάσουν, αν είναι δυνατόν, το ευρωπαϊκό πρότυπο. Η τοπική κοινωνία μέσω της ΔΕΙΑΤ εκμεταλλεύεται την παρουσία του Πανεπιστημίου της περιοχής της, δημιουργώντας έτσι μια θετική αλληλεπίδραση, πόσο μάλλον όταν αυτή λαμβάνει χώρα στην έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι μεγάλη χαρά αυτή που κάνουν αυτή τη συνεργασία και είναι μια συνεργασία η οποία δείχνει το πώς η τοπική κοινωνία χρησιμοποιεί, εκμεταλλεύεται εντός εισαγωγικών την παρουσία ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος στην περιοχή της. Αυτός είναι ο σκοπός του Πανεπιστημίου, δεν είναι ο σκοπός μόνο της έρευνας και της εκπαίδευσης, αλλά και να δίνει και να υπάρχει μια όσμωση και μια αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία. Η εν λόγω έρευνα θα μελετήσει τη λειτουργία της ΔΕΙΑΤ ως προς τις απαιτήσεις του κοινού πλαισίου αξιολόγησης, θα εξεύρει τα ισχυρά σημεία και τα σημεία προς βελτίωση και θα προτείνει αντίστοιχα, με απότερο σκοπό, την αύξηση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και ποιότητας του έργου της ΔΕΙΑΤ. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να βοηθήσουμε την κοινωνία στην οποία έχουμε έδρα και υπηρετούμε, είναι και αυτός ένας από τις σκοπούς του Πανεπιστημίου, και να δείξουμε προς όφελος των πολιτών ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι και στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες η συζήτηση, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και ήταν και θα παραμείνει ο κύριος μοχλός γνώσης και όσμωσης με τις κοινωνίες. Τα κάνουμε και έρευνα, τα κάνουμε και επιμόρφωση και ενημέρωση, αλλά και συμβουλευτική προπάντων. Θα καταθέσουμε σχέδια βελτίωσης με βάση το ευρωπαϊκό μοντέλο διοίκησης, όπου όλοι οι δήμοι της χώρας οφείλουν να εφαρμόζουν. Τα αποτελέσματα, να πω έτσι, της μελέτης και οι προτάσεις θα ανακοινωθούν και στους πολίτες μέσω μιας ημερίδας που θα διοργανώσουμε στο τέλος αυτής της σύμβασης, έτσι ώστε και άλλες υπηρεσίες, και οι υπηρεσίες του Δήμου αλλά και άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, να δουν κάποια πράγματα που ισχύουν στη χώρα μας ή στην περιοχή μας και κυρίως να δουν προτάσεις βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο μέτωπο της οικονομίας ανοίγει το αργότερο έως τα τέλη Μαρτίου η ηλεκτρονική πύλη ΤΣΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, προκειμένου 8,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι να δηλώσουν στην εφορία τα εισοδήματα που απέκτησαν πέρυσι.
Από φέτος περίπου 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι αναμένουν να δουν σημαντική αλλαγή στον τρόπο συμπλήρωση των δηλώσεών τους. Από την όλη διαδικασία δεν λείπουν και τα σημεία παγίδες. Νωρίτερα από άλλες χρονιές ξεκινά η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων με την πλατφόρμα για την υποβολή τους να ανοίγει περί τα τέλη Μαρτίου. Μέχρι τα τέλη του Μαρτίου περιμένουμε να ανοίξει η διαδικτυακή πύλη από το Taxis. Θα ανοίξει λοιπόν τέλη Μαρτίου η πύλη. 8,5 εκατομμύρια είναι οι φορολογούμενοι, οι οποίοι πρόκειται να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση. Να πούμε ότι 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις περιμένουμε, και αυτό γιατί κάποιοι είναι έγγαμοι, οπότε θα έχουμε λοιπόν μία φορολογική δήλωση. Βάσει χρονοδιαγράμματος, οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν κανονικά έως και την 30η Ιουνίου. Η αποπληρωμή του φόρου θα γίνει σε 8 ισόπως μηνιαίες δόσεις, όπως ακριβώς και πέρσι. Η πρώτη τέλος Ιουλίου. Να πούμε ότι πέρσι είχε δοθεί μία παράταση, οπότε τον Αύγουστο μπορούσαμε να δώσουμε διπλή δόση όσοι καθυστέρησαν να υποβάλουν την φορολογική τους δήλωση. Και η τελευταία, όπως και φέτος, θα είναι τον Φεβρουάριο του 2025. Σε εφάπαξ καταβολή θα έχουμε πάλι την έκπτωση του 3% όπως ίσχυε και πέρσι. Περίπου 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι που επέκτησαν το 2023 εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις θα απαλλαγούν από τον πονοκέφαλο της συμπλήρωσης και υποβολής της δήλωσής τους, αφού η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα τη συμπληρώσει και θα την υποβάλει μόνη της. Σε 1 εκατομμύριο φορολογούμενους οι δηλώσεις θα πάνε προσυμπληρωμένες, γιατί έχουν μόνο το μισό τους και δεν έχουν καμία άλλη αλλαγή. Τα κουτάκια είναι έτοιμα δηλαδή. Παίρνεις και απλά κάνεις. Ναι, αλλά ακόμα και στα έτοιμα κουτάκια, καλό είναι, παραδείγματος χάρη, σε αυτούς που παίρνουν μισθούς ή συντάξεις, ο κωδικός 301 και 303 που είναι προσυμπληρωμένος, καλό είναι να τον ξανατσεκάρουμε. Είναι οι μισθοί. Μισθοί και συντάξεις. Εκεί βάζουμε τους μισθούς και τους συντάξεις. Θα έρθουν προσυμπληρωμένοι. Mm-hmm. Καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά. Μπορεί να υπάρξει κάποιο λάθος στην πληροφόρηση των συστημάτων. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση που εντοπίσουμε ένα λάθος? Θα πρέπει να διορθώσουμε. Υπάρχει δυνατότητα να διορθώσουμε. Τώρα, οι νέοι επιτεδευματίες θα πρέπει να συμπληρώσουν το 017 και 018 ανάλογα, προκειμένου να την χάνουν της έκπτωσης του φόρου. Όσοι είναι νέοι επιτεδευματίες και έχουν εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, ο συντελεστής του 9% γίνεται 4,5% για τα πρώτα χρόνια. Α, πέφτει αρκετά. Όσοι είναι με μπλοκάκι, θα πρέπει να το δηλώσουν για να τύχουν της έκπτωσης του φόρου. Όσοι έχουν ανίσπρακτα ενίκεια, θα πρέπει να κάνουν το εξώδικό τους, να πάρουν τα ένδυκα μέσα μέχρι την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, προκειμένου να μην φορολογηθούν για ενίκεια που δεν τα έχουν εισπράξει. Αυτό είναι ένα ζήτημα για αυτούς οι οποίοι το έχουν. Οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ή όσοι ζουν σε χωριά με 500 άτομα ή νησιά με 3%, θα πρέπει να το δηλώσουν προκειμένου να μην έχουν το 30% σε ηλεκτρονικές αποδείξεις. Υπάρχουν λοιπόν κάποια τέτοια μυστικά που πρέπει καθένας από εμάς να τα συμπληρώσει, προκειμένου να την χάνουμε κάποιων φοροαπαλλαγών ή κάποιας ιδιαίτερης αντιμετώπισης που προβλέπεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Σε νέα από τον κόσμο, να περάσουμε και στη γείτονα Ιταλία, όπου οι καταναλωτές αποφεύγουν το ελαιόλαδο λόγω της ακρίβειας. Στις ΗΠΑ, ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας καταδικάστηκε με την κατηγορία ότι εξυπηρετούσε ναρκοβαρόνους. Την ίδια στιγμή που από την Ουκρανία απορριπτική ήταν η απάντηση του Ζελένσκι στην πρόταση του Τούρκου Προέδρου για ειρηνευτική σύνοδο με τη συμμετοχή της Ρωσίας. Περίπου μία μισή ώρα διήρκησε η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Η Τουρκία εξέφρασε την πρόθεσή της να φιλοξενήσει μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή της Ρωσίας. Ωστόσο, ο Ουκρανός ηγέτης απέρριψε την πρόταση, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Δεν καταλαβαίνουμε πώς γίνεται να προσκαλέσουμε ανθρώπους που μπλοκάρουν, καταστρέφουν και σκοτώνουν τα πάντα. Θέλουμε να δούμε ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μιας δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία. Επομένως, αρχικά οι πολιτισμένες χώρες του κόσμου θα αναπτύξουν ένα λεπτομερές σχέδιο και θα έχουν ένα αποτέλεσμα. Μόνο τότε θα εμπλέξουν εκπροσώπους της Ρωσίας. Ακριβώς αυτούς που θα είναι έτοιμοι να συμφωνήσουν για μια δίκαιη ειρήνη. Ζελένσκι και Ερντογάν υπέγραψαν διμερείς συμφωνίες που αφορούν το εμπόριο και την άμυνα. Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέφθηκε ένα τουρκικό ναυπηγείο όπου κατασκευάζεται ένα πολεμικό πλοίο που προορίζεται για το ναυτικό της Ουκρανίας. Παράλληλα, ο Ζελένσκι παρέδωσε στον Ερντογάν μία λίστα με τα ονόματα Ουκρανών εχμαλώτων που βρίσκονται στη Ρωσία με την ελπίδα ότι η Άγκυρα θα μεσολαβήσει για την απελευθέρωσή τους. Δικαστήριο της Νέας Υόρκης καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Φερνάντες. Κατηγορήθηκε για την άμεση συνεργασία του με το οργανωμένο έγκλημα της χώρας του, καθώς και για κατάχρηση εξουσίας. Σύμφωνα με την Αμερικανική δικαιοσύνη, ο Φερνάντες διευκόλυνε κυκλώματα ναρκωτικών να προωθούν τόνις κοκαίνης στις ΗΠΑ.
Παράλληλα, εργαλειοποιούσε τόσο το στρατό όσο και την αστυνομία για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των βαρών ναρκωτικών. Ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας κινδυνεύει να καταδικαστεί με ποινή κάθριξης τουλάχιστον 40 ετών. Η απόφαση της ποινής του αναμένεται να ανακοινωθεί στις 26 Ιουνίου. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση. Στις αρχές του 2022, λίγους μήνες μετά την παραίτησή του από την Προεδρία της Ονδούρας, ο Χουάν Ορλάντο Φερνάντες συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ ύστερα από τις αναφορές ότι αντί να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα, είχε μετατρέψει τη χώρα του σε ένα κράτος παράδεισο για τα καρτέλ ναρκωτικών. Στην Ονδούρα κάνουν λόγο για τη δίκη του αιώνα. Η διαδικασία διεξάγεται επί αμερικανικού εδάφους, καθώς ο πολιτικός κόσμος συμφωνεί ότι το σύστημα της δικαιοσύνης στην Ονδούρα είναι εξαιρετικά αδύναμο και σε αρκετές περιπτώσεις διεφθαρμένο, ώστε να ασχοληθεί με μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Σύμφωνα με μια μελέτη του Ινστιτούτου Πιεπόλη, η εκθετική αύξηση της τιμής στο ελαιόλαδο οθεί τους Ιταλούς να αναζητήσουν διαφορετικά προϊόντα. Η έρευνα έδειξε ότι ένας στους τρεις πολίτες έχει μειώσει την κατανάλωση σε ένα προϊόν που χαρακτηρίζεται πυλώνας μεσογειακής διατροφής. Η έρευνα αναφέρει επίσης ότι το 45% των Ιταλών έχει στραφεί προς το σπορέλαιο. Στην Ιταλία, η τιμή στο ελαιόλαδο αυξήθηκε από τα 4 στα 9 ευρώ ανά μπουκάλι, σύμφωνα με τη μελέτη. Από την πλευρά τους πάντως, οι Ιταλοί παραγωγοί δεν συμφωνούν με αυτά τα δεδομένα και εγγυώνται ότι οι πωλήσεις ελαιολάδου υψηλότερης ποιότητας αυξάνονται. Η τιμή στο ελαιόλαδο δεν απασχολεί όμως μόνο την Ιταλία. Καταναλωτές από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και από την Ελλάδα, παραπονιούνται ότι η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Ερχόμαστε εμείς στην αθλητική σας ενημέρωση μαζί με τις Ιστριάντου. Έχουμε δύο κρίσιμα σούπερ μάτς, να το πω έτσι, αύριο στην πόλη της Καλαμάτας και τα δύο από την τηλεόραση Best. Μάλιστα το ένα στο κανονικό μας πρόγραμμα, στην κανονική μας συχνότητα, live αύριο στις 2 το μεσημέρι, το Καλαμάτα Καλλιθέα. Ναι, το τηλεοπτικό μας και αγωνιστικό μας ραντεβού ξεκινά στις 2 το μεσημέρι. Η Καλαμάτα θα υποδεχθεί την ομάδα της Καλλιθέας. Ζητούμενο, όπως το έχουμε τονίσει ξανά, είναι η νίκη, ούτως ώστε να μπει στη διαδικασία των play-off με καλύτερη βαθμολογία. Θέλει να πάει σε αυτό το 5, το 4 και όχι στο 7 που βρίσκεται τώρα, γιατί είδες, έχει αλλάξει και το σύστημα. Το θετικό είναι ότι ο Τόλης Τερζής δεν έχει προβλήματα. Mm-hmm. Μοναδικό ερωτηματικό ίσως είναι ο Λιβέλντο, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα ξεκινήσει. Σίγουρα έχει ξεπεράσει το όποιο πρόβλημα τον ταλάνιζε τις προηγούμενες ημέρες. Από εκεί και έπειτα, μια ανακατάταξη ίσως υπάρξει ανάμεσα σε Γρίβα, Κώστα, σε αυτά τα πρόσωπα τα οποία έχουμε δει να παίρνουν χρόνο και ο Λόπεθ, ο οποίος έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με τις πρώτες του εμφανίσεις. Ο κόσμος πρέπει να είναι εκεί, υπάρχει οικογενειακή κερκίδα, η απόφαση της διοίκησης έχει να κάνει με 5 ευρώ εισιτήριο και αυτό είναι ένα κίνητρο. Mm-hmm. Ελπίζουν να είναι σύμμαχος και ο καιρός και να βρεθούν και σε πολύ καλή μέρα να αποδώσουν τα μέγιστα. Στην παραγωγή του Άξιον. Είπαμε, θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση Best. Στο Best Hybrid 1, το απόγευμα, το Καλαμάτα 80 Φινικοσούρου, η πρώτη από τις μητέρες των μαχών, να πω έτσι, που θα ακολουθήσουν μέχρι τις τρεις νίκες. Είναι ένα μίνι πρωτάθλημα, μια ψυχοφθόρα διαδικασία που σε αυτήν κρίνονται όλα. Είναι ο στόχος μεγάλος, είναι η παραμονή. Έφτασε σε σημείο να τη διεκδικεί την τελευταία στιγμή, παρά την πολύ καλή προσπάθεια που έχει κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Κονταροχτυπιέται σε εισαγωγικά με τον Φινικασίρου, που επίσης έρχεται και αυτός με στόχο να παραμείνει στην κατηγορία. Το παιχνίδι θα γίνει στις 7 το απόγευμα, όπως είπες και εσύ, από την τηλεόραση Best. Όσοι δεν μπορούν να βρεθούν εκεί, μπορούν να το παρακολουθήσουν από τον Best Hybrid 1. Νομίζω ότι και εκεί η παρουσία του κόσμου είναι επιτακτική ανάγκη, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η δύναμη της έδρας δίνει μια άλλη όθηση και είναι ένας πολύ κομβικός παράγοντας στην προσπάθεια της Καλαμάτας 80, αλλά και κάθε ομάδας. Οπότε ραντεβού στις 7 και στο κλειστό της παραλίας, όλοι εκεί για μια πολύ μεγάλη μάχη. Ευχαριστήσουμε τις Ιστριάντου να περάσουμε εμείς τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με το πρώτο φως, ένας ολόκληρος νομός ανασένει. Ξεκινά να κινείται και συνεχίζει δυνατά να παράγει, να δημιουργεί, να προσφέρει. Καλημέρα. Για αυτή την επαφή που δίνει ζωή. Για αυτή την επιλογή που έχει ποιότητα. Για αυτή τη στιγμή που έχει αξία. Ευχαριστώ. Στηρίζω τον τόπο μου. Επιλέγω με σημεία. Επιμελητήριο Μεσσηνίας.
Auto Service Σοκράτη Σάνιος. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, η νέα κάθετη μονάδα εγγυάται τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο βαθείο. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Auto Service Σοκράτη Σάνιος. Απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργοι της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.